Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχουμε τη χαρά σήμερα στο χώρο των εκκλησιακών της πλατείας του χωριού μας να φιλοξενούμε τον φίλο μας και τον ψυχοργανό μας Κώστα Πίτρο στην διάφανη ζωγραφική, έργα ζωγραφισμένα σε διάφανο βινήλιο. Είναι τρίτη χρονιά που παρουσιάζουμε έργα του Κώστα του Πίτρου, έχουμε τη χαρά. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Ευχαριστούμε κύριε Βαρίνο. Θυμάται πάντα την παρουσία σας και όλους τους φίλους μας. Θα μας πει δύο έργα για τα έργα του Κώστας. Θα καλούμε μετά να σας δουλέψουμε από τη διαδικασία από το ενοποιείο Χατζηδάκη και κάτι πια προσφορά από την εστία, έτσι, ένα ψηλό μεθεδάκι. Κύριε Πίτρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στην παιδινή έκθεση που αποτελεί μια συνέχεια της περσινής και έχει θέμα το διάφανο, τη διάφανη ζωγραφική. Εμπνευσμένο πάντα από τις γεύσεις του ασύρτικου, από τα χρώματα και από τα αρώματα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μάκη, ζόρισε το οποίο πραγματικά για άλλη μια φορά με υποστήριξε, μου έκανε ό,τι υπήρχε δυνατό για να γίνει αυτή, για να πραγματοποιήσει αυτή τη έκθεση. Το Λευτέρη με βοήθησε πάρα πολύ στο σύστημα και κύριε Μαρίνο, εσείς πάντα κάθε χρόνο υποστηρίζετε τις προσπάθειες και να ευχαριστήσω και τον κύριο Πράσο φυσικά, πάντα βοηθάει με τη δημοσίευση και την προβολή των έργων. Θέλω να πω ότι η Σαντορίνη είναι το μέρος το οποίο δίνει αυτή τη δυνατότητα να εκφραστείς και να εκτεθείς στα χρώματα. Το χρώμα είναι αυτό το χρώμα, αυτό που μας λείπει. Ζούμε σε μια πολύ δύσκολη εποχή που πιστέψτε με ότι η μόνη διέξοδο σε αυτά είναι η τέχνη. Η τέχνη, πραγματικά. Εγώ θέλω να πω ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία σε αυτό το ταξίδι που σας παρουσιάζω εφέτος. Είναι όλα τα έργα πλημμυρισμένα με χρώμα και πιστέψτε με ότι νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος που ακούω τόσο όμορφα λόγια. Να ευχαριστήσω εκτός από το Ενοποιείο Χατζηδάκη και τον και την Ένωση που έχει ένα έργο μου και το εκθέτει εκεί πέρα αυτή τη στιγμή και γενικά όλους εσάς που ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πίτρο, η ζωγραφική σας έχει κάτι από αυτό που λέγεται instinct painting. Μάλιστα. Δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με ένα πινέλο και με μια συγκεκριμένη μορφή. Πώς λειτουργεί αυτό ζωγραφικά? Είναι μια, η ζωγραφική αυτή, πάρα πολλοί δεν την έχουν δει τα διάφανα, ζωγραφισμένα σε φιλμ βινιλίου, με ειδικά χρώματα ακριλικά, τα οποία είναι βοτισμένα με ουσίες, φυσικές ουσίες, για να δώσουν, να αποδώσουν αυτό το χρώμα. Το χρώμα με κάνει και προσπαθώ να δώσω αυτή το χρώμα αυτό που σας είπα, το γυριστό, χρησιμοποιώντας ειδικά πινέλα, δίνοντας αυτή τη, όπως είναι ο αμπελώνας της Σαντορίνης, το γυριστό αυτό, το φευγάτο, τη σπήρα που έρχεται και δένει μετά με τη θάλασσα και τη θαλασσινή άβρα του νησιού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.
Thank you.